Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξουμε πώς θα κάνετε μόνοι σας την ένεση μπέμφολα. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Το μπέμφολα γίνεται με υποδόρια ένεση. Το να την κάνετε μόνοι σας μπορεί να σας φοβίζει, αλλά στο βίντεο θα δείτε βήμα-βήμα πόσο απλό είναι. Αν έχετε οποιαδήποτε απορία, η νοσοκόμα, ο γιατρός ή ο φαρμακοποιός σας θα χαρούν να σας βοηθήσουν. Πρώτα, ας γνωρίσουμε την πένα μπέμφολα και τα διάφορα μέρη της, καθώς θα αναφερόμαστε σε αυτά στη διάρκεια αυτού του βίντεο. Το μπέμφολα διατίθεται σε 5 διαφορετικές πένες. Κάθε χρώμα αντιπροσωπεύει μία διαφορετική περιεχόμενη δόση. Ο γιατρός σας έχει συνταγογραφήσει τη σωστή δόση για εσάς και την κατάλληλη πένα μπέμφολα για αυτή τη δόση. Αυτή είναι η πένα με τα διαφορετικά μέρη της. Τη δοσολογία, το κουμπί ρύθμισης της δόσης, την ένδειξη ενεργοποίησης, το φυσίγγιο με το φάρμακο, την αφαιρούμενη βελόνα, το εσωτερικό καπάκι της βελόνας και το εξωτερικό καπάκι της βελόνας. Παρατηρήστε προσεκτικά τα διάφορα μέρη της πένας σας. Ο γιατρός θα σας υποδείξει τις μονάδες δόσης που πρέπει να κάνετε καθημερινά. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Πρέπει να ακολουθήσετε 3 απλά βήματα. Να προετοιμάσετε την πένα μπέμφολα. Να ρυθμίσετε τη δόση σας. Να κάνετε μόνοι σας την ένεση. Κρατήστε αυτές τις χρήσιμες συμβουλές. Να κάνετε την ένεσή σας περίπου την ίδια ώρα κάθε μέρα. Πλύνετε καλά τα χέρια σας πριν ξεκινήσετε. Φυλάξτε το μπέμφολα στο ψυγείο, αλλά μην το καταψύξετε. Αν η πένα μπέμφολα έχει καταψυχθεί, μην τη χρησιμοποιήσετε. Ενημερώστε άμεσα τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Εάν το μπέμφολα βγει από το ψυγείο, μπορεί να διατηρηθεί σε θερμοκρασία κάτω από 25 βαθμούς Κελσίου μέχρι και 3 μήνες. Σε αυτό το διάστημα, μην βάλετε ξανά το μπέμφολα στο ψυγείο. Ας ξεκινήσουμε! Προετοιμασία της πένας μπέμφολα. Αφαιρέστε την πένα από το ψυγείο 5 έως 10 λεπτά πριν τη χρήση. Βεβαιωθείτε ότι το φάρμακο δεν είναι παγωμένο. Με καθαρά χέρια, αφαιρέστε το αυτοκόλλητο κάλυμα από τη βελόνα, έτσι. Κρατήστε την πένα σταθερά και προσαρμόστε τη βελόνα, σπρώχνοντάς την απαλά στην άκρη της πένας. Θα ακούσετε ένα κλικ μόλις στερεωθεί σωστά. Μετά, αφαιρέστε το εξωτερικό καπάκι της βελόνας. Μην το πετάξετε. Θα το χρειαστείτε αργότερα για τη χρησιμοποιημένη πένα. Στη συνέχεια, αφαιρέστε το εσωτερικό καπάκι της βελόνας. Για να ρυθμίσετε τη δόση σας, κρατήστε την πένα έτσι ώστε η βελόνα να δείχνει προς τα επάνω. Σε αυτή τη θέση, χτυπήστε απαλά με το δάχτυλο την πένα για να ανέβουν προς τα πάνω οι φυσαλίδες αέρα που τυχόν υπάρχουν. Κρατώντας ακόμη την πένα σε όρθια θέση, πιέστε το δοσομετρητή μέχρι να εξαφανιστεί η ένδειξη ενεργοποίησης με το μικρό βέλος. Όταν η πένα κάνει κλικ, θα ξέρετε ότι έχετε πιέσει το κουμπί δοσολογίας όσο χρειάζεται. Πρακτικές συμβουλές για αυτό το στάδιο. Μικρή ποσότητα υγρού εμφανίζεται στην άκρη της βελόνας. Αυτό είναι φυσιολογικό. Αν δεν εμφανιστεί καθόλου υγρό, μην χρησιμοποιήσετε την πένα. Ενημερώστε την νοσοκόμα, το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Οποιασδήποτε μικρές φυσαλίδες αέρα παραμείνουν, είναι αυλαβείς. Αφού έχετε πιέσει το κουμπί ρύθμισης της δόσης, βεβαιωθείτε ότι δεν βλέπετε το βέλος στην ένδειξη ενεργοποίησης. Έχουμε ολοκληρώσει το πρώτο βήμα. Τώρα, ας ρυθμίσουμε τη δόση. Γυρίστε το κουμπί δοσολογίας μέχρι να εμφανιστεί η συνταγογραφούμενη δόση. Η δόση σας πρέπει να ευθυγραμμιστεί με το μέσο της εσοχής στην πένα. Προσέξτε να μην πιέσετε άλλο το κουμπί δοσολογίας, επειδή τώρα η πένα σας είναι έτοιμη για την έγχυση. Έχετε ετοιμάσει την πένα σας και απομένει να κάνετε την ένεση. Πώς θα κάνετε μόνοι σας την ένεση? Μπορείτε να κάνετε την ένεση με την πένα μπέμφολα στην κοιλιά ή το μπροστινό μέρος των μυρών σας. Για να μειώσετε τον ερεθισμό του δέρματος, επιλέξτε ένα λίγο διαφορετικό σημείο κάθε μέρα. Ξεκινήστε καθαρίζοντας καλά, με κυκλικές κινήσεις, την περιοχή της ένεσης με ένα τολίπιο εμποτισμένο με ινόπνευμα. Περιμένετε λίγο για να στεγνώσει το δέρμα. Στη συνέχεια, διπλώστε ελαφρώς το δέρμα στην περιοχή και εισαγάγετε πλήρως τη βελόνα με κάθε τη φορά 90 μυρών, με σταθερή κίνηση και μέτρια ταχύτητα. Πιέστε το κουμπί ρύθμισης δόσης σιγά και διαρκώς μέχρι να σταματήσει και να εξαφανιστεί η ένδειξη της δόσης.
Περιμένετε περίπου 5 δευτερόλεπτα πριν να τραβήξετε έξω τη βελόνα. Καθαρίστε ξανά την περιοχή με το λίπιο εμποτισμένο με ενόπνευμα. Συγχαρητήρια! Η ένεσή σας έχει γίνει. Μην ξεχνάτε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πένα Μπέμφολα μόνο μία φορά. Ακόμη και αν περισσέψει υγρό, πρέπει να πεταχτεί αμέσως μετά την έγχυση. Και τώρα, τακτοποιούμε. Επανατοποθετήστε προσεκτικά το εξωτερικό καπάκι της βελόνας. Επιστρέψτε στο φαρμακοποιό σας τις χρησιμοποιημένες πένες. Απορρίψτε τη συσκευασία, το εσωτερικό καπάκι της βελόνας, το αυτοκόλλητο κάλυμα και το φυλάδιο οδηγιών στα οικιακά απορρίμματα. Μην ξεχνάτε την προστασία του περιβάλλοντος. Μην απορρίπτετε φάρμακα στον νηπτήρα, την τουαλέτα ή τα οικιακά σας απορρίμματα. Ο γιατρός θα σας πει τι πρέπει να κάνετε. Βεβαιωθείτε ότι εφαρμόζετε τους σωστούς κανόνες απόρριψης και ανακύκλωσης. Ελπίζουμε το βίντεό μας να σας βοήθησε. Πρέπει να ακολουθείτε την ίδια διαδικασία κάθε φορά που κάνετε την ένεση. Για οποιαδήποτε επιπλέον απορία σας, συμβουλευτείτε την νοσοκόμα, τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Παρακαλούμε, διαβάστε προσεκτικά το ενημερωτικό φυλάδιο που θα βρείτε μέσα στη συσκευασία της πένας Μπέμφολα.